Όποιος θεωρεί ότι υπήρχαν εναλλακτικές δυνατότητες, οφείλει να τις περιγράψει με λεπτομέρεια και να περιγράψει και το δρόμο και τις συνέπειες. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας μπορούμε σήμερα να καταστήσουμε ανενεργά τα σενάρια της παρένθεσης. Αυτή η κυβέρνηση έχει τη λαϊκή υποστήριξη και είναι βέβαιο ότι αυτό θα επικυρωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση του Υπουργού Επικρατείας του κ. Παπά. Νομίζω έστειλε το μήνυμα, στα σαφές το μήνυμα που έστειλε. Τώρα, η συζήτησή μας προηγουμένως είχε να κάνει με το τι ενδεχομένως πολιτικές εξελίξεις δρομολογηθούν μετά τη σημερινή ψηφοφορία και κατά πόσο συμφωνούσαμε όλοι σε αυτό ότι κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην προκειμένη φάση δεν θα ήθελε να υπάρξουν εκλογές. Εξηγούσατε, κύριε Σάμιτα, γιατί κατά την άποψή σας δεν θα θέλανε τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, η χώρα έχει την πολυτέλεια για κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, η χώρα οικονομικά δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει το παραμικρό. Mm-hmm. Εγώ έλεγα ότι και το δημοψήφισμα και είχα ρωτήσει και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βούτση, τι ακριβώς κόστος θα είχε, τόσο και η